από την οικονομία και τον πρωτογενή τομέα. Πάμε τώρα ξανά πίσω στην πολιτική. Πάμε να κάνουμε πολιτική κουβέντα, να μιλήσουμε για τη μάχη των ευρωεκλογών που έρχεται. Για πολλά νομίζω θα μιλήσουμε βέβαια. Βεβαίως. Θα συναντήσουμε έναν συντοπίτη με την ευρεία έννοια του όρου. Βασικά όχι με την ευρεία, αφού έλκει την συντοπίτης καταγωγή από εδώ. Από πού? Από την Ιερά Πέτρα. Από τα Ανατολικά. Άρα συντοπίτης και εμάς. Και δικός μας, ακριβώς. Γιατί και εμείς από το νομό Λασιθή έχουμε καταγωγή. Πώς, κύριε Τσίπρα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Εσείς από την Ιερά Πέτρα, ο Μπάμπης από την Νεάπολη, εγώ λίγο από Οροπέδιο, μια χαρά είμαστε. Η μητέρα μου Αθήνα μένω, αλλά η μητέρα μου είναι από εκεί. Και εκεί παίρνω στα καλοκαίρια, δηλαδή, μέχρι τα 20 μου. Α, ωραία, τέλεια. Τι όμορφα. Λοιπόν, μπαίνουμε σε λογαριασμό τώρα. Ανακοινώθηκαν, όπως είπαμε, και τα κόμματα που θα συμμετάσχουν στις ευρωεκλογές. Είμαστε πια στην τελική ευθεία για να δούμε τι θα κάνουμε και με αυτές τις εκλογές. Κοιτάξτε, είναι κρίσιμες εκλογές για δύο λόγους. Καταρχάς για εσωτερικούς λόγους, δηλαδή μπορεί να καταγράψουν μια πολύ σημαντική αλλαγή των πολιτικών σχετισμών μόλις ένα χρόνο μετά τις προηγούμενες πολιτικές εκλογές. Αλλά και για την Ευρώπη είναι μια κρίσιμη στιγμή, γιατί βρίσκεται σε ένα μεγάλο διέξοδο από τον καιρό, νομίζω, που βρέθηκε σε τέτοιο σημείο. Για τους δύο αυτούς λόγους, λοιπόν, είναι κρίσιμες ευρωεκλογές και πανευρωπαϊκά και εδώ στην Ελλάδα. Εσείς τώρα, οι στόχοι για το ΣΥΡΙΖΑ, οι προσδοκίες, κύριε Τσίπρα, ποιες είναι εν ώψη της μάχης των ευρωεκλογών τον Ιούνιο? Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο στοιχεία που θα δούμε σε αυτές τις ευρωεκλογές. Το ένα είναι ποια και πόσο μεγάλη θα είναι η φθορά της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης. Και το δεύτερο είναι πόσο θα ανακάμψει, πόσο θα ανέβει ο ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι είμαστε σε μια αρκετά καλή τροχιά το τελευταίο δίμηνο, όπως καταγράφεται και δημοσκοπικά. Είχαμε θέσει από καιρό δύο πύχεις, δηλαδή το ένα είναι να βρεθούμε παραπάνω από εκεί που βρεθήκαμε τον περασμένο Ιούνιο του 2023, τις περασμένες εκλογές δηλαδή, και βέβαια να είμαστε και δεύτερο κόμμα. Αλλά στοχεύουμε αρκετά ψηλότερα, τουλάχιστον γι' αυτό προσπαθούμε. Νομίζω είναι διαφορετική η κατάσταση μέσα στην ελληνική κοινωνία από το σχετισμό που καταγράφεται στη Βουλή. Δηλαδή, αυτή η κατάσταση πρωτοφανής που υπήρξε σε όλη τη μεταπολίτευση, να υπάρχει ένα πρώτο κόμμα με 41% και όλα τα άλλα είναι κάτω από 20%, είναι κάτι που δεν βοηθάει και τη δημοκρατία γενικότερα. Δεν βοηθάει ούτε καν τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί στον βαθμό που υπάρχει μια ισχυρή αντιπολίτευση, ασκείται καλύτερα έλεγχος, η κυβέρνηση αισθάνεται απειλή. Άρα προσέχει περισσότερο, είναι για όλους μας καλύτερα. Αυτή η κατάσταση είναι μια, νομίζω, προσωρινή κατάσταση που πρέπει σύντομα να ξεπεράσουμε. Μάλιστα. Τώρα, αντικειμενικά, έχετε την εμπειρία και μπορείτε να μας πείτε, είναι εφικτό, πιστεύετε, να ξεπεράσετε αυτό το ποσοστό που καταγράφηκε στις τελευταίες εκλογές ή ακόμα και στις αυτοδιοικητικές εκλογές, γιατί και αυτό ήταν ένα crash test? Οι αυτοδιοικητικές είναι κάτι ξεχωριστό, με την έννοια ότι ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τα κατάφερε, δεν ασχολήθηκε σοβαρά με την ανάπτυξη δημοτικών σχημάτων. Μεγάλη αλήθεια. Σχημάτων. Μεγάλη αλήθεια αυτό, κύριε Τσίπρα. Βεβαίως, βεβαίως. Έτσι, έτσι. Δεν βάλαμε ποτέ μυαλό, παρά το 2014 και μετά πρέπει να βάλει πορεία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις βουλευτικές, να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι μετά την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα τον Ιούνιο, βρεθήκαμε στην πραγματικότητα πιο κάτω από αυτό που καταγράφηκε εκλογικά, δηλαδή το 17,8%. Άρα έχουμε ένα σημείο κίνησης που δεν είναι καν αυτό των περασμένων εκλογών και έχουμε κάθε δυνατότητα να το ξεπεράσουμε και σε αυτό προσπαθούμε. Μπορούμε να πάμε και αρκετά παραπάνω. Αλλά είναι μια μάχη δύσκολη, δεν είναι εύκολη, δεν το λέω για να φυσικάσουμε. Έχω δύο μήνες μπροστά μας ακόμα. Το κλίμα μέσα στην κοινωνία είναι θετικό και είναι βέβαια είναι ταυτόχρονα εξαιρετικά αρνητικό για την κυβέρνηση. Για δύο κυρίως λόγους. Το ένα είναι η ακρίβεια, που νομίζω είναι πολιτική επιλογή να μην χτυπηθεί εδώ μέσα η ασχροκέρδεια, που μας καθιστά πρωταθλητές στην Ευρώπη. Παντού υπάρχει ακρίβεια στην Ευρώπη, αλλά εμείς είμαστε πρωταθλητές. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και το δεύτερο, βέβαια, είναι αυτό που αναδύθηκε με το δυστύχημα στα Τέμπη, με το έγκλημα των Τεμπών, όπου εκτός από το ίδιο το δυστύχημα, για το οποίο υπάρχουν πολιτικές και ποινικές ευθύνες, υπήρξε και μια προσπάθεια συγκάλυψη εδώ και ένα χρόνο. Κατάφεραν λοιπόν οι συγγενείς των νεκρών, γιατί από εκεί κυρίως έγινε μεγάλη προσπάθεια,
με 1,5 εκατομμύρια υπογραφές και ανέδειξαν αυτό το ζήτημα ξανά ένα χρόνο μετά το ατύχημα, αναδεικνύοντας, αν θέλετε, και έναν τρόπο που διαχειρίζει την κυβέρνηση διάφορα ενοχλητικά για αυτήν ζητήματα. Τώρα, βεβαίως, για μας μεγάλο θέμα είναι και αυτό της υγείας, κύριε Τσίπρα, και εσείς είπατε, περάσατε τα καλοκαίρια σας στο Λασίθι, το οποίο πραγματικά είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση σε ό,τι αφορά την υγεία αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι χτες ήταν που δεν είχε πάλι εφημερία, δεν είχε κανέναν γιατρό, ότι είχε ένα γιατρό. Ναι. Είδαμε και βέβαια στην ανακοίνωση από το Σύλλογο Εργαζομένων. Είναι τα προηγούμενα χρόνια ένα χρόνιο πρόβλημα και για τις τρεις μεγάλες πόλεις του Λασιθίου. Είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι για πρώτη φορά δεν έχει ξαναγίνει. Έγινε μια κινητοποίηση που ένωνε και τις τρεις πόλεις. Mm. Γιατί στο παρελθόν μπορεί να υπήρχαν και φωνές που λέγανε ας κλείσει στην άλλη, να ανοίξει, να λειτουργήσει σε μένα το νοσοκομείο. Νομίζω, μιλώντας για τον 21ο αιώνα, πρέπει τέτοιες μεγάλες πόλεις να έχουν δικά τους και τα υγεία και νοσοκομεία που να λειτουργούν επαρκώς. Uh-huh. Άρα ήταν πολύ θετική πρωτοβουλία. Έγινε μια συγκέντρωση κινητοποίηση στο Σελινάρι. Για αυτό το χρόνιο πρόβλημα. Ξέρω ότι γίνεται πολύ συχνά κινητοποίησεις και στην Ιεράπετρα και σε άλλες πόλεις, γιατί είναι τεράστιο το πρόβλημα. Προσωπικά μου έχει τύχει να βρίσκομαι στην Ιεράπετρα. Είχε ένα πρόβλημα υγείας ένα μου παιδί και φτάσαμε μέχρι το Ηράκλειο. Δεν μπορούσα δηλαδή να εξυπηρετηθώ από τον Άγιο Νικόλαο. Καλά, από την Ιεράπετρα καθόλου, από τον Άγιο Νικόλαο δεν εξυπηρετήθηκα και φτάσαμε τελικά στο Ηράκλειο. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση όταν έχει σοβαρά ζητήματα περιστατικά, δηλαδή υγείας. Και είναι κάτι με το οποίο δεν μπορούμε να ζήσουμε, δηλαδή. Είναι τεράστιο πρόβλημα. Τώρα, κύριε Τσίπρα, ένα σοβαρό κοινωνικό ζήτημα που βλέπουμε ότι παίρνει και ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις μήνα με το μήνα και στην Κρήτη και στην Ελλάδα είναι η σχολική βία, το bullying. Mm. Είδαμε και τα μέτρα της κυβέρνησης ενάντια στη σχολική βία. Εσείς πώς είδατε αυτές τις κυβερνητικές ανακοινώσεις? Να ξεκινήσουμε καταρχάς από το γεγονός ότι φαίνεται να έχουν αλλάξει ορισμένα πράγματα μετά την πανδημία. Uh-huh. Χωρίς να λέω ότι φταίει μόνο η πανδημία γι' αυτό, δηλαδή υπάρχουν αρκετά περιστατικά μιας διάχυτης κοινωνικής βίας, είτε αυτά εκφράζονται με γυναικοκτονίες και έμφυλη βία, είτε εκφράζονται με μια νεανική βία, συμμορήτικη βία και άλλα περιστατικά. Είχαμε και αυτό πάνω στη Θεσσαλονίκη, αν θυμάστε, πριν κάποιο καιρό, που επιτέθηκαν σε δύο άτομα, δηλαδή όχλος, ένα πλήθος, ας πούμε, που δεν ήταν οργανωμένο από κάποιον. Άρα έχουμε μια κατάσταση λίγο πρωτόγνωρη, τουλάχιστον για τη χώρα μας, που είχε γενικά άλλα χαρακτηριστικά ελληνική κοινωνία. Θα πρέπει να δούμε σοβαρά και η κοινωνία και τα πολιτικά κόμματα και το κράτος ποιες είναι οι αιτίες γι' αυτό και με βάση αυτό να πάρουμε και μέτρα. Νομίζω τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση έχουν ένα καταρχάς επικοινωνιακό χαρακτήρα και δεν πρόκειται να λύσουν το πρόβλημα. Δηλαδή η αύξηση κάποιων ποινών ή το να πληρώνουν οι γονείς κτλ. Δεν πρόκειται να λύσουν το πρόβλημα. Το πρόβλημα έχει άλλες αιτίες, δεν είναι χαμηλές ποινές. Και το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να κάνουμε είναι όλοι μαζί η σχολική κοινότητα με παρέμβαση και βοήθεια του κράτους. Δηλαδή οι μαθητές, οι καθηγητές και οι δάσκαλοι και οι σύλλογοι γονέων και δαιμόνων και ειδικά οι τελευταίοι έχουν να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο. Καταρχήν να δούμε τι φταίει, να μιλήσουν τα παιδιά. Από εκεί να ξεκινήσουμε αν θέλουμε να λύσουμε το πρόβλημα. Οι ποινές οπουδήποτε εφαρμόζονται στον κόσμο, αυξάνονται οι ποινές, δεν επιλύουν το πρόβλημα. Εγώ για να σας πω ένα παράδειγμα και να κάνω το συνήγορο του διαβόλου για δική μας θέση του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, που θέλουμε να νομοθετηθεί η γυναικοκτονία ως ιδιαίτερος τύπος ανθρωποκτονίας, να το πω έτσι, σαν επιβαρυντικό στοιχείο, mm-hmm, όχι κάτι παραπάνω. Πρέπει να γίνει αυτό. Δεν θεωρούμε ότι αυτό θα λύσει το πρόβλημα. Δηλαδή το να έχει κανείς παραπάνω ποινή επειδή γυναικοκτονία δεν σημαίνει ότι ο επίδοξος δολοφόνος δεν θα δολοφονήσει. Δεν είναι αυτή η λύση του προβλήματος. Λοιπόν, αν μιλήσουμε για τα παιδιά, ειδικά για την κοινωνική βία, εδώ πέρα υπάρχει μια κοινωνία που είναι απολύτως ανταγωνιστική και γίνεται όλο και ανταγωνιστικότερη. Το ξέρω και από τα δικά μου παιδιά, δηλαδή μέσα στα σχολεία, ποιο είναι το κλίμα. Κλίμα που δεν υπήρχε σε παλιότερες γενιές και δεκαετίες. Άρα είναι μια κοινωνία ανταγωνιστική. Είναι οι οικογένειες που είναι λίγο πιο δύσκολο να λειτουργούν, γιατί δεν υπάρχουν χρόνοι από τις πολλές δουλειές, δεν υπάρχουν χρήματα να προσφέρουν κάτι καλύτερο για τα παιδιά τους πέρα από την αγάπη τους. Λοιπόν, αυτά είναι ζητήματα όλα τα οποία, πώς το λένε, δεν υπήρχαν τόσο πολύ παλιότερα και νομίζω από εκεί ξεκινάει η πηγή του προβλήματος. Συν μια ορισμένη εγκληματικότητα που υπάρχει, κυρίως όσον αφορά το οργανωμένο έγκλημα, δηλαδή το οποίο στη χώρα μας δυστυχώς ζει και βασιλεύει παρά τις κυβερνητικές υποσχέσεις για ασφάλεια. Σε αυτό δεν πήγαν καθόλου καλά τα πράγματα. Είναι χειρότερα σήμερα από ό,τι είναι το 2019.
Υπάρχει βέβαια και ένας διάχυτος θυμός, κύριε Τσίπρα. Δηλαδή, σαν η κοινωνία να έχει θυμώσει. Και βέβαια, είναι απόλυτα κατανοητό κατά την άποψή μου. Είμαστε τα τελευταία 15 χρόνια σε ένα διαρκές μαγκανοπήγαδο από την οικονομική κρίση, στην υγειονομική κρίση. Σωστό. Στην κρίση. Σωστό, σωστό. Έχουμε θυμό. Σωστό. Και βγαίνει αυτό. Σωστό, αλλά θα σας πω, είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε, αλλά θα σας πω ότι για παράδειγμα στο κορύφωμα αυτής της υποβάθμισης της ζωής μας, που ήταν ας πούμε το 2011, 2012 κτλ., λειτουργούσε λίγο πιο συλλογικά η ελληνική κοινωνία. Δεν είχαμε τέτοια φαινόμενα διάχυτης, να το πω, της κοινωνικής βίας. Ο ένας δηλαδή εναντίον του άλλου. Mm. Δεν είναι μόνο η έμφυλη βία, εδώ φαίνεται να έχουν ολοκληρωθεί και οι φόνοι, δηλαδή οι απλοί φόνοι, όχι από οργανωμένο έγκλημα. Άρα κάπου έχουν ξεφύγει τα πράγματα και πρέπει όλοι μαζί να συνδράουμε, να δούμε τις αιτίες, καταρχήν και να παρεύουμε σε αιτίες. Δεν είναι θέμα ποινών, αυτό θέλω να πω. Τώρα, αυτό που λέτε προφανώς και παίζει ρόλο. Έτσι. Αλλά και σε άλλες χώρες που δεν περάσει αυτό που περάσαμε εμείς, χάσαμε το 25% του εθνικού μας εισοδήματος. Φτωχοποιήθηκαν πολλές οικογένειες, εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες, υπερθήκαν σε μια πολύ άσχημη θέση και αλλάξαν τελείως τη ζωή τους. Βέβαια. Λοιπόν, υπάρχουν άλλες χώρες που δεν περάσε καν τέτοιο την περασμένη δεκαετία, αλλά βλέπετε ότι υπάρχουν παρόμοια φαινόμενα και εκεί. Ίσως γιατί και εκεί υπάρχει ανταγωνιστικότητα, λειτουργούν αλλιώς οι οικογένειες, υπάρχει έγκλημα έξω στην κοινωνία, το οποίο δεν αντιμετωπίζεται. Αυτές είναι οι κοινές αιτίες. Έτσι. Τώρα, κύριε Τσίπρα, επειδή ξέρουμε ότι τα γνωρίζετε καλά και παρακολουθείτε στενά και τα θέματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, θα θέλαμε και ένα σχολείο σας και για τα εξοπλιστικά και για αυτό που φαίνεται να είναι σε εξέλιξη. Αγαπημένο σου θέμα, ναι, σε εξέλιξη. Μαζί με την αυτοδιοίκηση είναι το αγαπημένο σου θέμα αυτό. Ναι, και για τα εξοπλιστικά λοιπόν, αλλά και αυτό που φαίνεται να είναι σε εξέλιξη τους τελευταίους μήνες, μια ελληνοτουρκική προσέγγιση, να το πούμε έτσι. Ναι. Καταρχάς θα σας πω κάτι γενικό, το έχω πει πολλές φορές. Τα πράγματα έχουν αλλάξει στην περιοχή μας, έχουν αλλάξει πρώτα απ' όλα από την Τουρκία. Αλλά και γενικότερα υπάρχουν μεταβολές και μια ορισμένη αποσταθεροποίηση, ιδιαίτερα μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και χρειάζεται η χώρα μας να χαράξει μια νέα εθνική στρατηγική. Δηλαδή, αφού αλλάζουν τα πράγματα, δεν μπορείς να πηγαίνεις με τον μπούσουλα που πήγαινες πριν 10-20 χρόνια. Και κάτι τέτοιο δυστυχώς δεν έχει γίνει, δεν έχει ξεκινήσει καν μια συζήτηση σοβαρή. Με τη μέγιστα, αν θέλετε, δυνατή συνένεση των πολιτικών δυνάμεων. Το δεύτερο, χρειάζεται επίσης μια σοβαρή εξοπλιστική πολιτική για την άμυνα. Δεν μπορεί να λαμβάνουν δηλαδή αποφάσεις, για παράδειγμα, από το Μαξίμου, δεν μπορεί να λαμβάνουν αποφάσεις με κριτήρια άλλα πέρα από τις μακροπρόθεσμες ανάγκες της άμυνας, που είναι διαπιστωμένες από το ΓΕΘΑ, και να κριτήρια αυτά να είναι κάποια εξοπλιστική διπλωματία, οι καλές σχέσεις που θέλουμε να έχουμε με κάποια χώρα κτλ. Δεν χτίζεις έτσι άμυνα. Ειδικά όταν έχουμε απέναντί μας μια χώρα που έχει κάνει πολύ σημαντικά βήματα, την Τουρκία εννοώ, τις τελευταίες δεκαετίες και σε επίπεδο αμυντικής βιομηχανίας, αλλά φαίνεται να έχει και ένα σταθερό σχεδιασμό. Και αυτό φαίνεται και διεθνώς, δηλαδή, δεν το βλέπουμε μόνο εμείς. Τώρα, είναι καλό που υπάρχει επικοινωνία αυτή τη στιγμή, διεύλη επικοινωνίας. Πάντα πρέπει να υπάρχουν διεύλη επικοινωνίας. Είναι καλό που υπάρχει ένα ήρεμο κλίμα. Μην έχουμε καμία αυταπάτη ότι η Τουρκία θα κάνει και στο ελάχιστο πίσω από τις διεκδικητικές και απειλητικές και προκλητικές θέσεις τις οποίες έχει, που αφορούν, δεν αφορούν κάποιο ζήτημα, δεν ξέρω, κάτω από την Κύπρο, αφορούν κυριαρχικά μας δικαιώματα και ζητήματα κυριαρχίας. Άρα για μας είναι ένα μέγιστο ζήτημα εθνικής ασφάλειας και κυριαρχίας. Και αυτό πρέπει να θέτουμε όλο και περισσότερο και προς τους συμμάχους και εταίρους μας, δεν είναι κάποιο δευτερεύον ζήτημα για μας. Γιατί χωρίς ασφάλεια δεν μπορεί να υπάρχει τίποτα άλλο σε οποιαδήποτε χώρα. Η ασφάλεια είναι το νούμερο ένα. Και πρέπει όλες οι κινήσεις που γίνονται σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και άμυνας να διασφαλίζουν ακριβώς το θέμα της ασφάλειας μεσοπρόθεσμα για τη χώρα μας. Δηλαδή να μην μεγαλώσουν τα παιδιά μας σε μια Ελλάδα που θα είναι λιγότερο ασφαλής από αυτή που είχαμε μέχρι σήμερα. Νομίζω και όλες οι προσπάθειες που γίνονται, είτε για να πάμε προς τη Χάγη, είτε να υπάρχει ένα διάλογος κτλ. Το νούμερο ένα ζήτημα για μας είναι να υπάρχει ασφάλεια για τη χώρα. Δεν θα είναι εύκολο. Γι' αυτό λέω ότι χρειάζεται χάραξη νέα εθνική στρατηγική, αλλά αυτός πρέπει να είναι ο στόχος. Μάλιστα. Τώρα, μιας και είμαστε σε προεκλογική περίοδο, έχει πια ανοίξει ξεκάθαρα η προεκλογική περίοδος για τις ευρωεκλογές. Αυτό το θέμα το ακούνε πια στην Ευρώπη, αλλά το ακούνε ουσιαστικά, εννοώ, όχι απλώς το ακούνε ότι κάτι συμβαίνει. Ποιο θέμα λέτε, το ότι για μας υπάρχει πρόβλημα εδώ στην περιοχή? Ακριβώς, ακριβώς. Το ακούνε. Κοιτάξτε, ή απλώς ακούνε? Δεν νομίζω ότι έχει τεθεί ως τέτοιο.
Δηλαδή, θα σας πω ένα παράδειγμα. Έγινε η συνάντηση που έγινε του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, με τον Ερντογάν πριν κάποιους μήνες εδώ στην Αθήνα. Uh-huh. Λοιπόν, ήταν ο ίδιος ο Έλληνας Πρωθυπουργός, που δεν θα έπρεπε, προσμιώφιλε δηλαδή, ο οποίος ενημέρωσε τους Ευρωπαίους εταίρους ότι είμαστε πολύ καλά. Εγώ δεν θεωρώ ότι είμαστε πολύ καλά. Είναι καλό που υπάρχει ήρεμο κλίμα, αλλά πολύ καλά. Όταν υπάρχει κάζους μπέλι, όταν θεωρούν μερικές δεκάδες νησιά του Αιγαίου ότι είναι τουρκικά, όταν σου λένε ότι αν δεν υπάρξει αποστρατηγοποίηση στα νησιά του Αιγαίου, αμφισβητείται και το θέμα της κυριαρχίας. Θα γίνουν και αυτά τουρκικά δηλαδή. Και όταν υπήρχαν και στο παρελθόν αυτές τις προκλήσεις, ακόμη και αν έχουν κοπάσει το τελευταίο διάστημα, δεν μπορείς να ενημερώνεις ότι είναι καλά τα πράγματα. Αυτό στο οποίο ο Ερντογάν, που το έχει και ανάγκη κιόλας, δηλαδή η συνάντηση τότε πλευράς του Ερντογάν έγινε για αυτόν τον λόγο. Εμείς αυτό που θα έπρεπε να λέμε από διπλωματική άποψη στους εταίρους μας είναι ότι το πρόβλημα δεν έχει πάψει να υπάρχει. Είναι καλό που υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα καταλάγιασμα και μία ηρεμία, αλλά το πρόβλημα δεν έχει πάψει για τη χώρα. Άραστε. Κύριε Τσίπρα, σας ευχαριστούμε για αυτή την πρώτη κουβέντα που κάναμε. Νομίζω καλύψαμε πολλά, αλλά θα τα ξαναπούμε. Θα έχουμε και την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Εγώ. Θα περάσω για κάποια στιγμή, θα έρθω κάτω στην Κρήτη, δεν ξέρω πότε. Νόμιζα θα ήσασταν μαζί με τον συντοπίτη, με τον πρόεδρο, εδώ. Ήταν εδώ τις προηγούμενες μέρες. Πέρασε και από την Ιερά Πέτρα. Όχι, ήταν μια δική του περιοδία. Κάποια στιγμή θα κατέβω. Δεν ξέρω αν θα κατέβω μαζί με τον πρόεδρο, πάντως θα ξανακατέβω στην Κρήτη σήμερα. Ωραία. Με το καλό. Με το καλό. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.